Θα πάμε στον εμπειρογνώμονα σε θέματα μυστικών, υπηρεσιών, παρακολουθήσεων, λογισμικών κτλ. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή την ιδιότητα θα επικαλεστώ σήμερα. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον κύριο Κώστα Πικραμένο, διότι είμαστε σε δύο ταμπλό πια. Καλημέρα, κύριε Πικραμένο. Καλημέρα και άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Ντάλτα, ο οποίος είναι γνώστης και του γαλλικού και του βελγικού. Βέβαια τα λέει τα γαλλικά με τη δική του την πρόφορα, έτσι, λόγω, λόγω Ελλάδος. Ναι, πείτε μου. Από πού να σας πω να ξεκινήσω. Να σας πω, είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είναι too busy, όπως λένε και οι, ναι, οι άξονες, έτσι, διότι έχουμε από τη μία τις αποκαλύψεις στο Βαξεβάνι, στο ντοκουμέντο, και από την άλλη να σας πω τι γίνεται από την Παρασκευή. Είναι αμέτρητα τα μηνύματα που λαμβάνω από συναδέλφους της κυρίας Καϊλή, διότι καλό είναι να δούμε λίγο και τι γίνεται εντός του Ευρωκοινοβουλίου, στο οποίο Ευρωκοινοβούλιο μπήκε η βελγική αστυνομία. Δεν γίνανε δηλαδή μόνο τα λεγόμενα ντου, οι έφοδοι στα διάφορα διαμερίσματα πέριξ των Βρυξελών. Έχουν σφραγιστεί και γραφεία συνεργατών. Όταν λέμε συνεργάτες, να το ξεκαθαρίσουμε, όπως στην Ελλάδα οι βουλευτές έχουν τους επιστημονικούς συνεργάτες, οι ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα, κύριε Σαχίνη, να ορίσουν τρεις συνεργάτες, τους λένε κοινοβουλευτικούς βοηθούς. Έχουν 26.000 ευρώ προϋπολογισμό το μήνα οι ευρωβουλευτές για να πληρώνουν τρεις συνεργάτες για να μπορούν να εξοπλίζουν τα γραφεία τους και βέβαια να καλύπτουν τα λεγόμενα διοικητικά λειτουργικά έξοδα. Πέρα δηλαδή από τα 7 χιλιάρικα ευρώ που λαμβάνει ο κάθε ευρωβουλευτής, έχει και 26.000 διοικητικό μπάτζετ για τους συνεργάτες τους. Σε αυτούς λοιπόν τους συνεργάτες, η βελγική αστυνομία ενώσε συνεργάτες Βέλγων σοσιαλιστών ευρωβουλευτών, οι οποίοι εμπλέκονται στη λεγόμενη υπόθεση, έχουν σφραγιστεί αυτή τη στιγμή τα γραφεία και σήμερα που μιλάμε Δευτέρα πρωί γίνεται το «Έλα να δεις» στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Τώρα, αποπληθωρίζοντας λίγο, γιατί είναι πολλά, τι μπορούμε να πούμε, ας ξεκινήσουμε πάρα πολλά, από την υπόθεση αυτή, το Qatar Gate όπως λέγεται, ναι, στην οποία βεβαίως κομβικό ρόλο εκ της θέσεως ως αντιπρόεδρος έχει η κυρία Καϊλή, αλλά δεν είναι μόνο η κυρία Καϊλή, είναι και άλλοι ευρωβουλευτές. Είναι 14 οι αντιπρόεδροι, γιατί μην νομίζουμε ότι είναι η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και η δεύτερη ήταν η κυρία Καϊλή. Είναι 14 οι αντιπρόεδροι, έτσι, στην Ευρωβουλή. Οι οποίοι έχουν ο καθένας, αν θέλετε, από ένα χαρτοφυλάκιο στο δικό της χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων, διότι αν δείτε στις επιτροπές που συμμετείχε, ξεκινάνε από τη βιομηχανία, την ψηφιακή τεχνολογία, το περιβάλλον, ήταν παντού η κυρία Καϊλή, ήταν δηλαδή πολύ ενεργής και δραστήρια όσον αφορά τις επιτροπές. Είχε και το χαρτοφυλάκιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αραβικής Χερσονήσου, Ήτη, Κατάρ, Μπαχρέιν, Εμμυράτα κλπ. Ήταν και σε αυτή την επιτροπή. Να δώσουμε κάποιες αποκλειστικές πληροφορίες, αν θέλετε. Ξέρετε ποιος είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ποιος ήταν μέχρι πρότινος, Ελληνοκαταριανής Φιλίας? Το άκουσα πριν από λίγο, κύριος Πάτσης. Ναι, ο οποίος συναντήθηκε από ό,τι άκουσα και με τον πρέσβη. Γνωρίζουμε αν ο κύριος Πάτσης είναι στις λεγόμενες λίστες ΕΙΠ Παύλα Βαξεβάνη. Προς το παρόν ή όχι. Έχει προκύψει το όνομά του? Όχι, όχι. Δεν έχει προκύψει. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω. Συνεχίζω με την Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι την 1η του Δεκέμβρη ψηφίστηκε από την Επιτροπή Ελευθεριών, Δικαιοσύνης κλπ. Μία τροπολογία ούτως ώστε οι πολίτες του Κουβέιτ και οι πολίτες του Κατάρ να μην είναι υποχρεωμένοι πλέον να κάνουν αίτηση σε πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών να λαμβάνουν τη βίζα δηλαδή για ταξίδια στην Ευρώπη. Στη λεγόμενη λοιπόν Επιτροπή υπάρχουν δύο Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι ψήφισαν υπέρ αυτής της τροπολογίας. Να λοιπόν μια είδηση που ακόμα δεν έχει παίξει στον ελληνικό τύπο. Ξέρετε ποια είναι τα ονόματά τους? Για πείτε. Το ένα είναι η κυρία Εύα Καϊλή και το δεύτερο είναι ο κύριος Εμμανουήλ Φράγκος, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής της ελληνικής λύσης του κυρίου Βελόπουλου. Α, μάλιστα. Ωραία. Δεν τελείωσα, συνεχίζω. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος
δεν είναι μέλη της επιτροπής της συγκεκριμένης. Και πώς ψήφισαν? Να σας το εξηγήσω. Όταν ένα τακτικό μέλος αδυνατεί να ψηφίσει, απευθύνεται σε ένα αναπληρωματικό μέλος. Αν το αναπληρωματικό μέλος και αυτό αδυνατεί να ψηφίσει διότι δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες ή βρίσκεται ταξίδι, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε συνάδελφό του, ενδεχομένως να του πει και τι να ψηφίσει, και πηγαίνει λοιπόν ο αναπληρωτής του αναπληρωτή που δεν είναι καν αναπληρωτής, δηλαδή χτυπάω την πόρτα και του λέω ξέρεις τι γίνεται, στις μία η ώρα έχουμε μία ψηφοφορία, μπορείς να πας γιατί δεν θα είμαι εκεί. Και πάνε και ψηφίζουν. Και ο κύριος Φράγκος λοιπόν και η κυρία Καϊλή ψήφισαν υπέρ της, πώς να το πούμε, υπέρ του Κατάρ όσον αφορά τους πολίτες τους να μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη άνευ βίζας. Λοιπόν, κάντε ρεπορτάζ και μάθετε για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία και ψήφισαν υπέρ. Είναι οι μόνοι δύο Έλληνες ευρωβουλευτές που το έκαναν αυτό. Δεν μου λέτε κύριε Πικραμένε, τι άλλο ακούγεται? Είναι η ιστορία των εργασιακών δικαιωμάτων με τους 6.500 νεκρούς? Όχι. Μόνο. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Ουσιαστικά... Έχει σχέση το... η Επιτροπή Πέγκα με αυτά? Γιατί ακούγεται... Όχι, όχι. Είναι άλλη υπόθεση. Αν θέλετε, το ένα έρχεται καπάκι στο άλλο. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε λίγο πριν το καλοκαίρι. Ήμασταν στην τελική ευθεία. Ναι, αλλά το λογισμικό εδώ φαίνεται να το χρηματοδοτούν Καταριανοί. Καταριανή εταιρεία. Το λογισμικό για το Pegasus φαίνεται να χρηματοδοτείται από Καταριανή εταιρεία. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε αυτό, διότι ο ίδιος ο CEO, ο διευθυντής της NSO, έχει καταγγείλει το Κατάρ ότι βρίσκεται πίσω από την έκθεση της NSO όσον αφορά τις ΗΠΑ και λοιπά. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος χρηματοδοτεί. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι γάμος, το γειτονικό Μπαχρέιν έχει αγοράσει το Pegasus και με το Pegasus κατασκοπεύει την αντιπολίτευση του Μπαχρέιν που βρίσκεται στο Κατάρ. Ωραία πράγμα. Δηλαδή γίνεται ένα παιχνίδι εκεί, γιατί είναι γειτονιά, είναι μεταξύ τους δηλαδή. Οπότε να σας δώσω και μία άλλη είδηση, μία άλλη υποψία. Εσείς από πού νομίζετε ότι η βελγική αστυνομία και η βελγική δικαιοσύνη πήρε πληροφόρηση και ξεκίνησε την έρευνα για την κυρία Καϊλή και τους Ιταλούς? Να κάνω μια υπόθεση. Κάντε μια υπόθεση και να κάνω και εγώ μια. Από την Ελλάδα? Είναι ανέκδοτο τώρα αυτό, έτσι, έχετε χιούμορ. Λοιπόν, λένε οι ψήθυροι, διότι αυτά ακόμα καταλαβαίνετε ότι θα πάρουν πάρα πολύ καιρός, λένε ότι πρόκειται για ενδοαραβική σύγκρουση. Δηλαδή είναι τέτοια τα λόμπι των Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ στην Ευρώπη, Στρασβούργο και Βρυξέλλες, που ο ένας καρφώνει τον άλλον. Και γιατί να μην είναι και αμερικανική η συμμετοχή από τη στιγμή που οι Γερμανοί έχουν συμφωνίες για πετρέλαιο από το Κατάρ ή οι Κινέζοι ομοίως? Γιατί να μην έχει δουλέψει εδώ και η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών? Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι ούτως ή άλλως πιέζουν τους Ευρωπαίους να κόψουν τις δουλειές με τον Πούτιν. Οπότε από εκεί και πέρα, αν θα πάρουμε από το Κατάρ, θα πάρουμε από το Αζερμπαϊτζάν ή θα πάρουμε από την Αλγερία, είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Αλλά να ξέρετε, το Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα, η Αίγυπτος, τα Εμμυράτα, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία είναι οι λεγόμενες πρεσβείες της Βρυξέλλες, οι οποίες βολοδέρνουν γύρω από το Ευρωκοινοβούλιο αυτό. Είναι κοινό μυστικό. Μάλιστα. Το θέμα είναι πότε θα σε πιάσουμε με τη γίδα στην πλάτη. Και να πούμε και κάτι για το χρήμα, δηλαδή για το μετρητό μέσα στις σακούλες. Η δουλειά γίνεται με δύο τρόπους. Ή θα πάει κάποιος από την πρεσβεία της χώρας που ενδιαφέρεται να λομπάρει, όπως λέμε, και θα σηκώσει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς, που δεν θα το κάνει διότι αμέσως θα χτυπήσει καμπανάκι στο σύστημα. Και ο δεύτερος τρόπος, ο κλασικός εδώ και δεκαετίες ολόκληρες, είναι με τις λεγόμενες διπλωματικές βαλίτσες. Έρχεται λοιπόν το μετρωτό μέσα σε διπλωματικές βαλίτσες, τις οποίες καμία αστυνομία στον κόσμο δεν έχει δικαίωμα να ανοίξει ή να σκανάρει στο αεροδρόμιο, και από εκεί και πέρα υπάρχει πάντα ο ταμείας
Γι' αυτό λένε ότι τα 600 χιλιάρικα που βρέθηκαν στο σπίτι του πρώην Ευρωβουλευτή του Ιταλού δεν ήταν για τον ίδιο, ήταν για να γίνει από εκεί και πέρα η μοιρασιά. Μάλιστα. Θα δούμε τι γίνεται και με αυτά που βρεθήκαν στο σπίτι της κυρίας Καϊλή. Δεν μου λέτε, αλλά... αυτός ο Ιταλός είχε και μία μοικείο στην οποία μέσα ήταν και η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Αβραμόπουλος, οι οποίοι παρετήθηκαν. Μισό λεπτό. Αυτή η μοικό, από ό,τι διαβάζω, την είχε ιδρύσει ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή. Και ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή που την είχε ιδρύσει ήταν επιστημονικός συνεργάτης, δηλαδή κοινοβουλευτικός βοηθός του συγκεκριμένου πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή, ο οποίος εμφανίζεται ως πρόεδρος επιτιμή της ΜΚΙΟ, η οποία ΜΚΙΟ στεγάζεται σε κτίριο το οποίο φιλοξενεί και άλλες ΜΚΙΟ, οι οποίες εμπλέκονται και αυτές στο όλο σύστημα. Εν ολίγης, πώς λειτουργούσαν κάποιες ΜΚΙΟ και λειτουργούν ακόμα στις Βρυξέλλες. Στοχεύουμε συγκεκριμένες χώρες για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για θέματα διαφάνειας, διαχείρισης δημοσίου χρήματος και κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποιες άλλες. Το ποιες θα στοχεύσουμε και ποιες θα ανεχτούμε έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις που παίρνουμε από συγκεκριμένα κράτη, τα οποία θέλουν μεταξύ τους να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό γίνεται εν ολίγης. Μάλιστα. Τώρα, γιατί ο ευρωπαϊκός τύπος βάζει στο κάδρο και τον επίτροπο τον κύριο Σχοινά? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Σχοινάς, από ό,τι διαβάζω, είχε κάνει δηλώσεις, υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις, ακόμα και στο δικό του το λογαριασμό στο Twitter, ο οποίος, όπως και η κυρία Καϊλή, είχε κινηθεί στην ίδια γραμμή όσον αφορά το εργατικό δίκαιο στο Κατάρ και τις συνθήκες εργασίας κλπ. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Όποιος έχει μιλήσει, όποιος έχει ψηφίσει υπέρ σε κάποια τροπολογία, σε κάποιο ψήφισμα, μπαίνει τώρα και αυτός στο κάδρο. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος έχει τεθεί υπό παρακολούθηση, γιατί γίνανε και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, έτσι. Όλη αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει μόνο με φυσικές παρακολουθήσεις. Mm. Σε είδαμε να παίρνεις το σάκο, να πηγαίνεις στο σπίτι και από εκεί και πέρα. Γίνανε, αλλά οι όποιες παρακολουθήσεις έγιναν, δεν έγιναν στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Γιατί στην Ελλάδα... Έγιναν με την κατηγορία της διακρύβωσης εγκλήματος. Δηλαδή η υπόθεση ήταν ήδη στο δικαστήριο. Γιατί στην Ελλάδα κάποιοι από χθες πέφσαν να πούν, να τα, ορίστε. Δεν βλέπετε και στην Ευρώπη. Θα έρθουμε σε αυτό. Μισό λεπτό. Θα συμφωνήσω με πολλούς ακροατές εδώ που στέλνουν το μήνυμα. Ωραίο Ευρωκοινοβούλιο. Με τους δικούς μας φόρους. Ωραίο Ευρωκοινοβούλιο. Παθαίνει ζημιά το Ευρωκοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Χοντρή, λοιπόν, έτσι. Να σας δώσω κάποιους αριθμούς. Είπαμε 7.000 ευρώ είναι ο μισθός του Ευρωβουλευτή το μήνα. 26.000 ευρώ είναι το διοικητικό μπάτζετ που έχει για λειτουργικά έξοδα να απασχολεί τρεις συνεργάτες. Έχουν βγει σκάνδαλα όπου έχουμε εραστές και ερωμένες να εργάζονται στο Ευρωκοινοβούλιο με την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού βοηθού, αλλά στην ουσία είναι ο εραστής και η ερωμένη. Κάτι πάει να βγει και για την κυρία Καϊλή, δεν το έχω διασταυρώσει, περιμένω επιβεβαίωση. Ότι έκανε δηλαδή κάποια χάρη σε κάποιον συνάδελφό της κλπ. Θα το δούμε, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Από εκεί και πέρα έχουν 5-6 χιλιάδες ευρώ από ό,τι γνωρίζω ακόμα για διάφορες άλλες διοικητικές εργασίες. Καλύπτονται έξοδα ταξιδιωτικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο όριο της επιβίωσης. Παρόλα αυτά υπάρχουν τα λεγόμενα λιγούρια. Το χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο διότι νομίζω ότι είναι μεστός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο, πέρα από αυτά που βάζουν στην τσέπη τους ως ευρωβουλευτές, θέλουν να κάνουν και εκδουλεύσεις. Ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή, αν μπείτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο λογαριασμό του στο LinkedIn, γράφει στην περιγραφή του ότι γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, έχω επαφές σε πρεσβείες, σε μήκο, σε οργανώσεις, είμαι ανοιχτός για συνεργασία. Και το βγάζει χήμα παρτίδα στο λογαριασμό του. Πείτε μου ποιος πρέσβης, ποιος πρόξενος που θα διαβάσει αυτό δεν θα μπει στον πειρασμό να επικοινωνήσει μαζί του. Μα τι λέμε τώρα. Μάλιστα. Ωραία είναι χήμα τα πράγματα, τελείως χήμα. Ωραία πράγματα. Είναι αυτή η γραφειοκρατία. Πάντως εγώ θεωρώ ότι το έγραψε και ο κύριος Κίρτσος σήμερα στο λογαριασμό του. Όλη αυτή η ιστορία έχει στηθεί από τους Ιταλούς.
η κυρία Καϊλή, η οποία γνωρίστηκε από ό,τι διαβάζω πριν από 2 χρόνια με τον συγκεκριμένο και έχουν και ένα παιδάκι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν ξέρω αν λειτουργήσε ως η χρήσιμη λύθη, όπως λέμε, αν πραγματικά γνώριζε πού πήγαινε το πράγμα, αν αυτά που δήλωσε δημοσίως στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματικά τα έλεγε και τα πίστευε, ή αν ήταν μέσα στον πυρήνα του όλου παιχνιδιού. Δεν ξέρω τι έλεγε και τι το πίστευε, θέμα είναι ξέρω ότι ψήφιζε. Ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο. Μου λένε εδώ βεβαίως, αν εκτιμά ο κύριος Πικραμένος, ότι θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Εννοείται. Νομίζω ότι καταρχάς η μισή από όσους έχουν συλληφθεί για να σώσουν το πετσί τους θα ανοίξουν τα στόματά τους και θα κελαϊδίσουν. Και επειδή ο κόσμος του Ευρωκοινοβουλίου είναι πάρα πολύ μικρός και γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους, νομίζω ότι θα επιταχυνθεί πάρα πολύ αυτή η έρευνα, διότι ο καθένας θα θέλει να σώσει τον εαυτό του και νομίζω ότι θα πάμε σε χοντρά ονόματα, διότι έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα. Και όχι μόνο από το Κατάρ, σας λέω, όλη η περιοχή του Αραβικού κόλπου, όπως λέμε, του Περσικού κόλπου, βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, ας έρθουμε και λίγο και στο άλλο, το εσωτερικό, διότι ναι, σε άλλο ρυθμό κινείται το εσωτερικό, αλλά πια έχει αλλάξει και η γραμμή άμυνας. Από εδώ και πέρα αυτά είναι οι ρυπαροί διάδρομοι της ΑΕΠ. Ναι. Ναι, είχαμε μέχρι τώρα 6 υποφακέλους, τους επαναλάβαμε την προηγούμενη φορά. Ο 7ος είναι το βαθύ λαρύγγι μέσα στην ΑΕΠ. Ποιο είναι το βαθύ λαρύγγι και πού βρίσκονται οι διαρροές. Αν είδατε το χθεσινό εξώφυλλο του κυρίου Βαξεβάνη στο ντοκουμέντο, ουσιαστικά δίνει ένα απόσπασμα της λεγόμενης έκθεσης παρακολούθησης. Αυτό, αν υπάρχει τμήμα ασφαλείας εντός της ΑΕΠ, τώρα φτιάχνουν με το νέο νόμο τη λεγόμενη μονάδα εσωτερικής ασφάλειας, αν παρατηρήσατε. Σημαίνει ότι πλέον με αυτό που βγάζει στη φόρα ο κύριος Βαξεβάνης, στενεύει ο χώρος ή αν θέλετε στενεύει, μπορούμε πλέον να καταλάβουμε από πού προκύπτει η διαρροή. Και επειδή η διαρροή από ό,τι φαίνεται προκύπτει από τη δεύτερη διεύθυνση της ΑΕΠ, τη λεγόμενη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, όπου υπάρχει υποδιεύθυνση για το οργανωμένο έγκλημα, για την τρομοκρατία, για την αντικατασκοπία, ο χειριστής του εγγράφου, δηλαδή αυτός που έκανε την αποτίμηση και έλεγε ότι ο στόχος, δηλαδή ο κύριος Χατζηδάκης κλπ., είναι συγκεκριμένο τμήμα που βρίσκεται. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει η διαρροή, κύριε Πικραμένε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ναι. Μέχρι εχθές το μότο ήταν φέρτε αποδείξεις. Ναι. Από χθες υπάρχει απόδειξη. Ναι, και υπήρχε και η απειλή για προφυλάκηση. Μάλιστα. Με δεκαετή ποινή. Μάλιστα. Αν φέρετε αποδείξεις. Μάλιστα. Ήρθε η απόδειξη. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει θέμα πια. Σήμερα είναι Δευτέρα, με συγχωρείτε. Ναι. Τι θέλετε να σας πω εγώ, ρωτήστε τον κύριο οικονόμου. Εντάξει, νομίζω ο κόσμος, κύριε Σαχίνη, ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος τα έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν περιμένουμε τώρα, ουσιαστικά μπαίνουμε στην καρικατούρα να διαβάζουμε. Δεν είναι δηλαδή, καρικατούρα. Αυτό θα κάνουμε τώρα κάθε Κυριακή, θα πίνουμε καφέ και θα διαβάζουμε. Με συγχωρείτε, είναι καρικατούρα να παρακολουθείτε ένας υπουργός της κυβέρνησης επιδημήνου 6 φορές να ανανεώνει την παρακολούθησή του. Καλά, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Προβλέπει, ο εσωτερικός κανονισμός της ΑΕΠ προβλέπει, το είπε και ο κύριος Ντάλτας νομίζω, ναι, πριν ναι, από λίγο, ναι, στο δίμηνο, αν δεν προκύψει θέμα, αυτοδικαίως σταματάει η ακρόαση. Δεν καθόμαστε δηλαδή να κάνουμε ανανέωση για κάτι που δεν υπάρχει. 6 φορές να ανανεωθεί μία συνακρόαση, 2 τι να συμβαίνουν. Ή ο στόχος είναι τρομοκράτης και τρομοκράτης βαριάσκοπης, δηλαδή από Αλ-Κάιντα και πάνω. Είναι πράκτορας όχι μόνο της Τουρκίας αλλά και όλων των εχθρών του ελληνισμού. Δηλαδή μιλάμε ότι παίζεις πλέον Champions League. Εδώ λοιπόν βλέπουμε για τον κύριο Χατζηδάκη 6 επί 2, δηλαδή 6 δίμηνα.
Είναι εξειδίμηνα, μήπως είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Για πείτε μου, επειδή λέτε παίζουμε κάθε Κυριακή, δεν είναι έτσι, με συγχωρείτε. Διότι αν εδώ πια υπάρχει, σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα, και η πληροφορία της παρακολούθησης από την ΕΕΠ του αρχηγού ΓΕΘΑ, τα πράγματα... Περιμένω στη Χωμηθία λοιπόν, δεν είναι απλό. ΓΕΘΑ, με δεν ξέρω και εγώ ποιο. Δεν είναι απλό, γιατί μας έχετε πει εσείς πολλά πράγματα για το πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, ένας τεχνικός σύμβουλος μέσα στην ΕΕΠ από άλλη χώρα δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς. Πάντως να ξέρετε, ό,τι έχει βγει τους τελευταίους 4 μήνες, 4,5, και ό,τι θα βγει, όλα αυτά έχουν περάσει απέναντι, ενώ αξιολογούνται από τις εδώ πρεσβείες, ακόμα και ο τρόπος σύνταξης ενός διαβαθμισμένου εγγράφου, πώς ξεκινάει, πώς τελειώνει, με ποιο τρόπο εκφράζεται ο χειριστής, όλα αυτά αξιολογούνται. Θέλω να πω ότι αυτές οι υποθέσεις πρέπει με κάποιο τρόπο να τις χειριζόμαστε για να μην έχουμε και παράπλευρες ζημιές. Αν μπούμε τώρα στη λογική κάθε Κυριακή, καταλαβαίνω τον καημό του κυρίου Βαξεβάνη. Δεν είναι καημό, όχι. Τον εθνικό συκοφάντη. Όχι, κύριε Πικραμένε. Κύριε Πικραμένε, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, δεν είναι καημός του Βαξεβάνη. Με συγχωρείτε. Όλα αυτά τερματιζόντουσαν με έναν απλό τρόπο. Παρακολουθούνται ναι ή όχι. Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα. Αυτό, θα βγάζουμε τις τυχομηθείες κάθε Κυριακή του τάδε και του τάδε. Θέλω να πω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει, το έχει εμπεδώσει. Μα δεν είναι ο κόσμος. Είναι θέμα κόσμου ή είναι θέμα θεσμών. Και είναι τι κάνουν. Να αφήσουμε τον κύριο Ντογιάκο να κάνει διώξεις. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η στρατηγική, για να καταλάβω. Δεν είναι θέμα στρατηγικής. Δεν υπάρχει η ανάλογη αντίδραση. Οπότε τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αμάλιστα. Εντάξει, είναι μία άποψη αυτή. Και αυτό δεν λέμε. Αυτό νομίζω λένε οι πάντες πλέον, ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Πάμε για εκλογές. Και το έχω πει, γιατί τα κόμματα μπαίνουν στη λογική την προεκλογική, γιατί συμμετέχουν σε εκλογές. Πώς μπορούν και συμμετέχουν σε εκλογές τη στιγμή που υπάρχει διαβλητό στις επικοινωνίες. Γιατί δεν μαζεύονται οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων και να πούνε υπό αυτές τις συνθήκες, αφού μιλάνε για συνταγματική εκτροπή, δεν κατεβαίνουμε στις εκλογές. Να μπλοκάρει το σύστημα, όχι η δημοκρατία, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Να μπλοκάρει αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή υπάρχει, τοξικότητα, υπόλωση, το ότι δεν ξέρουμε ποιος παρακολουθεί ποιον. Και να δούμε από εκεί και πέρα αν θα μπορεί η κυβέρνηση να συνεχίσει να έχει την ίδια στάση και αντίδραση. Δεν υπάρχει άλλη λογική από τη στιγμή που η δικαιοσύνη δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Πού πάμε δηλαδή. Να σας πω πού πάμε. Να τρέχει ο Κοσμάκης τέλη του μήνα να πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις. Εκεί πάμε. Έτσι, ενώ γίνεται του κουτρούλιο γάμος, με συγχωρείτε, η ΕΕΠ έχει πολιτικό υπεύθυνο, έχει πολιτικό προϊστάμενο. Και καταργήθηκαν και οι τρεις υποδιοικητές. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρώ είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που υποτίθεται ότι έχει μία υπηρεσία πληροφοριών, ας το πούμε ότι έχει, η οποία δεν έχει υποδιοικητές, δεν έχει επιχειρησιακούς διοικητές, τα έχει πάρει ο κύριος Δεμήρης όλα πάνω του. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να υπογράφει το λεπτό γύρω στις 10 φορές έγγραφα που του έρχονται στο γραφείο. Α, για τέτοιο όγκο μιλάτε. Μα συγγνώμη, ο υποδιοικητής, ο επιχειρησιακός είναι υπεύθυνος για τις δύο διευθύνσεις τις επιχειρησιακές, δηλαδή κατασκοπία, αντικατασκοπία και από εκεί και πέρα τις υποδιευθύνσεις. Μιλάμε για τρελό όγκο εργασίας και ευθύνης. Τις έχει αναλάβει ο κύριος Δεμήρης πάνω του αυτή τη στιγμή ως διοικητής. Τι γίνεται αυτό πουθενά στον κόσμο. Συμπέρασμα και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πικραμένε, σήμερα. Ναι. Το συμπέρασμά σας. Για ποιο, Ευρωκοινοβούλιο, για τα όλα μαζί. Εδώ μου λέει ο φίλος ο Γιάννης, ευρωβουλευτές και οι πουλημένοι γραφειοκράτες των Βρυξελών είναι τόσο τεμπέληδες και συγχρόνως βλάκες που δεν μπαίνουν καν στον κόπο να αλλάξουν ούτε ένα κόμμα στις εκθέσεις που τους πλασάρουν τα διάφορα λόμπι. Τέτοια κατάντια λέει υπάρχει. Και πού να βγουν τα σκάνδαλα με τα εμβόλια. Έτσι, γιατί στην Ευρωβουλή αυτή τη στιγμή γελάνε με αυτά που συμβαίνουν όσοι ήταν κατά των εμβολίων και κατηγορούσαν την πρόεδρο της Κομισιόν, ναι, ακριβώς, ότι είχε προνομιακές σχέσεις με την Pfizer. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Πικραμένο. Εννοείται, πώς το λένε, η επικαιρότητα θα μας πάει... Θα κάνω ένα δάνειο από το επίθετό σας. Εδώ γελάει ο κάθε Πικραμένος τώρα. Καταλάβατε. Ακριβώς. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλημέρα.